Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, είναι τιμή μου που η Νομαρχιακή Αθήνας και το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής με έχουν καλέσει σε αυτή την εκδήλωση να σας παρουσιάσω με την ευκαιρία τις βασικές πρωτοβουλίες που παίρνει αυτή η κυβέρνηση στην μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε εδώ και 2,5 χρόνια. Αλλά κυρίως να ακούσω και τις παρατηρήσεις σας, τις παρεμβάσεις σας, τις διορθώσεις σας για τα λάθη, τις παραλήψεις μας. Διότι ακριβώς αυτός είναι και ο ρόλος του κόμματος τελικά. Ο ρόλος του κόμματος είναι να διαμεσολαβεί, επειδή βρίσκεται ακριβώς στους χώρους δουλειάς, βρίσκεται στην κοινωνία, να εισηγείται τις προτάσεις αυτές, οι οποίες σε αυτή τη φάση είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Και είναι εξαιρετικά κρίσιμες σε αυτή τη φάση οι προτάσεις του κόμματος, γιατί είναι η στιγμή που σχεδιάζουμε πέρα από τις παρεμβάσεις τις καθημερινές για την ανακούφιση της κοινωνικής πλειοψηφίας από την κρίση, σχεδιάζουμε πια και τις παρεμβάσεις για την επόμενη μέρα για να τεθούν τα θεμέλια για μια δικαιότερη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη, όπως τη λέμε, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη. Βιώσιμη, δηλαδή, να στηρίζεται εκεί που η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και άρα να είναι διατηρήσιμη, να μην έρθει και φύγει όπως συνέβη. Και κοινωνικά δίκαιη, δηλαδή να μπορεί ο πλούτος που παράγεται να απλώνεται κατά το δυνατόν στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και να μην συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων. Προφανώς εντελώς σχηματικά όλες αυτές οι παρατηρήσεις. Και νομίζω ότι ως αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα επιχειρούμε με τις καθυστερήσεις μας, με τα λάθη μας και με τις επαναχωρήσεις μας πολλές φορές, επιχειρούμε αυτό που μόλις είπα, χωρίς να χάνουμε το βασικό μας στόχο, να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπία, με την κοινωνία όρθια και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για να υπάρχει μία ανάπτυξη η οποία θα σέβεται την κοινωνική πλειοψηφία και θα γυρνά τον παραγόμενο πλούτο σε αυτή, που δεν θα διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Και αναφερόμενοι στις κοινωνικές ανισότητες, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να πω δύο λόγια και για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι πριν από λίγο καιρό ακούσαμε τον πρόεδρό της να ισχυρίζεται ότι οι κοινωνικές ανισότητες είναι στη φύση της ανθρωπότητας, είναι στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας. Μάλλον ξεχνάει, αγνοεί ότι αν κάτι έχει κερδίσει ο σύγχρονος πολιτισμός είναι ακριβώς να παρεμβαίνουμε για να γίνεται αναδιανομή του πλούτου προκειμένου να αμβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, προκειμένου να επιτυχάνεται η δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Αυτό είναι ένα κέρδος του σύγχρονου πολιτισμού. Γι' αυτό υπάρχουν οι μηχανισμοί αναδιανομής, γι' αυτό υπάρχουν οι θεσμοί κοινωνικής προστασίας, για να αμβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Φαίνεται ότι δεν τις προτιμά όμως αυτούς τους μηχανισμούς. Προτιμά και ο ίδιος και το κόμμα του έναν νεοφιλελεύθερο πρωτογωνισμό. Και νομίζω ότι με την ευκαιρία αυτού που είπε, με έναν πολύ καθαρό τρόπο έδειξε και τη βασική διαχωριστική γραμμή που υπάρχει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, ανάμεσα σε αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί και σε αυτό που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή η διαχωριστική γραμμή είναι εμφανής και στην περίοδο της κρίσης, αλλά είναι εμφανής και θα είναι εμφανής και στην περίοδο της ανάπτυξης. Τι θέλω να πω. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διαχειρίστηκαν την περίοδο της ανάπτυξης με πολιτικές που είχαν ως κεντρικό στόχο να αυξήσουν όσο γίνεται περισσότερο τα ωφέλη και τα κέρδη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Πάντα μιλάω σχηματικά, οι ανάγκες της σύντομης τοποθέτησης αυτό απαιτούν. Διαχειρίστηκαν λοιπόν την περίοδο της ανάπτυξης με πολιτικές και μέτρα που είχαν ως κεντρικό στόχο να αυξήσουν όσο γίνεται περισσότερο τα ωφέλη και τα κέρδη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Και για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, επιχειρούσαν να συγκρατήσουν τα ωφέλη της ανάπτυξης, να περιορίσουν όσο γίνεται τα ωφέλη της ανάπτυξης για τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους. Συγκράτηση μισθών, στοχοποίηση δικαιωμάτων, αυτά συνέβαιναν την περίοδο της ανάπτυξης. Δεν ξεκίνησαν όλα αυτά το 2010 και μετά. Η άδικη φορολογία κτλ. Ο στόχος αυτός δεν άλλαξε ούτε κατά την περίοδο της κρίσης. Απλά σε συνθήκες ύφεσης και κρίσης η κύρια επιδίωξη ήταν η προστασία των ισχυρών και η μεταφορά των συνεπειών της κρίσης στον κόσμο της εργασίας. Μειώσεις μισθών, τα ανέφερε ο συνάδελφος πριν, μειώσεις μισθών με κρατική παρέμβαση. Κρατήστε το αυτό για την κρατική παρέμβαση, γιατί υπάρχει πολλές φορές μια σύγχυση με τον νεοφιλελευθερισμό, ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν θέλει την κρατική παρέμβαση. Δεν είναι ακριβές αυτό. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο. Παρεμβαίνει ενεργά το κράτος. Μειώσεις μισθών με κρατική παρέμβαση.
κατάργηση στην πράξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας κτλ. Ισχυρές λοιπόν κρατικές παρεμβάσεις με όρους που να ευνοούν τις συνθήκες ακραίου ανταγωνισμού και συμπίεσης των εργασιακών δικαιωμάτων. Παρεμβάσεις που αντί να προστατεύουν τα κοινωνικά αγαθά, διεύρυναν τις κοινωνικές ανισότητες. Απέναντι σε αυτό, στην ακριβώς απέναντι πλευρά, τοποθετούμαστε εμείς. Σε περίοδο της κρίσης προσπαθούμε να μειώσουμε κατά το δυνατόν τις συνέπειες, τις δραματικές συνέπειες που είχε η κρίση για τον κόσμο της εργασίας, μέτρα προστασίας και ανακούφισης, θωράκιση και επέκταση εργασιακών δικαιωμάτων, παρεμβάσεις στην υγεία, στο δημόσιο σύστημα υγείας, παιδείας και κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας και παράλληλα στοχεύοντας, όπως είπα, στο στρατηγικό στόχο, την έξοδο δηλαδή από τα προγράμματα της Επιτροπίας, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε η ανάπτυξη που αρχίζει πια και σημειώνεται, να μην είναι μια ανάπτυξη για τους λίγους. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε να μην είναι η ανάπτυξη αυτή η οποία μας οδήγησε στην κρίση. Να είναι μια ανάπτυξη η οποία κυρίως πρωτίστως θα υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και η εργασία δεν είναι ένα περιφερειακό ζήτημα στην όλη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη, αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και στα αναπτυξιακά συνέδρια σε όλη τη χώρα, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Για πρώτη φορά, θα την κλείσω την παρένθεση, αλλά έχει αξία να το πω, για πρώτη φορά υπάρχει μια τόσο ενεργή συμμετοχή και επαφή με τον κόσμο, με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική κοινωνία. Ένα θεσμός νομίζω ότι αρχίζει και διαμορφώνεται μέσα από αυτά τα αναπτυξιακά συνέδρια και ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να το κρατήσουμε αυτό για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η εργασία αποτελεί πυρηνικό στοιχείο της κουβέντας για την ανάπτυξη και δεν είναι απλώς ένα περιφερειακό ζήτημα ανάμεσα στα άλλα. Τη στάση της Νέας Δημοκρατίας όμως τη βλέπουμε και σε μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που επιχειρεί αυτή η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα στον τομέα των ατομικών δικαιωμάτων. Βλέπουμε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αντιτίθεται και σε αυτές τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Κρατήστε ξανά λοιπόν ότι δεν μιλάμε για μια δύναμη πολιτική που εκφράζει τον φιλελευθερισμό, αλλά μιλάμε για μια δύναμη ακραίου νέου φιλελευθερισμού με πολύ συντηρητικές τάσεις στο κομμάτι των ατομικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική νομίζω είναι ο τρόπος που τοποθετείται στα εργασιακά. Και έχει την αξία του αυτό, διότι βλέπουμε ότι οι τοποθετήσεις της δεν είναι... Είναι τοποθετήσεις αξιακές, τοποθετήσεις αρχής για τα εργασιακά. Φαίνονται και στις προγραμματικές της θέσεις. Θυμίζω το ερωτηματολόγιο το οποίο πρόσφατα έκανε για το πώς αυτό αναδεικνύει πώς βλέπει τα εργασιακά δικαιώματα. Στις προγραμματικές της θέσεις, επενθυμίζω. Δεν μιλά ότι υπάρχει μία κατάσταση εξαίρεσης, μη κανονικότητα στην περίοδο της κρίσης την οποία πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Μιλά για μία αυτή την μη κανονικότητα που είναι για τη Νέα Δημοκρατία η θέση αρχής για τα εργασιακά. Και ιδίως πολλές φορές υποπίπτει και σε αντιφάσεις εσωτερικές στις τοποθετήσεις της για τα εργασιακά. Νομίζω όμως ότι αυτό τη συμβαίνει κυρίως γιατί διαπιστώνει ότι κάποιες από τις θέσεις της δεν είναι και πολύ δημοφιλείς. Δείτε, για παράδειγμα, λέει, υπόσχεται αυξήσεις μισθών. Αυτό πρέπει να κάνει, μια δημοφιλής θέση αυτή και πρέπει να την υποστηρίξει. Την ίδια στιγμή λέει επέκταση των επιχειρησιακών και των ατομικών συμβάσεων. Ενώ είναι φανερό, το είπε και ο συνάδελφος πριν, χίλια συγγνώμη για το μωράκι, είναι φανερό ότι μέσα από τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις ήταν που συρρυκνώθηκαν οι μισθοί και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Και την ίδια στιγμή, σε σχέση με το κοινωνικό κράτος, τοποθετείται συνεχώς για την ανάγκη περαιτέρω συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους. Επομένως, κρατική παρέμβαση ναι για τη συρρήκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων, όχι για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας. Αυτά για την Νέα Δημοκρατία ήθελα να τα πω προκαταρκτικά, γιατί εκτιμώ πως καμιά φορά και από με όλη αυτή την προσπάθεια, την προπαγανδιστική που κυριαρχεί, να παρουσιαστούμε περίπου ως ίδιοι όλοι. Ξεχνάμε πολύ βασικές διαχωριστικές γραμμές που νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία με εύστοχο τρόπο μας τις θυμίζει τελευταία στις προγραμματικές της θέσεις. Διαχωριστικές γραμμές που αφορούν τόσο την περίοδο της κρίσης όσο και την περίοδο της ανάπτυξης.
Τι κάνουμε εμείς, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει, καλείται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα, πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνθήκες πολύ σκληρής επιτροπίας και διαρκών διαπραγματεύσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε σε μια διαρκή επίπονη προσπάθεια πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων για ζητήματα που πολλές φορές αυτοί που κάθονται από την άλλη πλευρά του τραπεζιού έχουν εντελώς διαφορετική προσέγγιση για την αγορά εργασίας, ας πούμε. Η θέση δική μας σε σχέση με αυτή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι στην ακριβώς αντίπερα αυτή. Την ίδια στιγμή αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει και ένα άλλο πρόγραμμα, ένα παράλληλο πρόγραμμα, όσο χώρο έχει και όσες δυνατότητες έχει να το υλοποιήσει, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας και να διαμορφώσει συνθήκες προστασίας, κοινωνικής προστασίας. Και νομίζω ότι σε αυτήν την επίπονη διαδρομή, νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε μπροστά μας έναν ανοιχτό ορίζοντα διεξόδου. Αρχίζει πια και γίνεται όλο ένα πιο καθαρό, ορατό, το σημείο αυτό της εξόδου, τον Αύγουστο του 2018, από τα προγράμματα αυτά της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας και της Στενής Επιτροπίας. Και επειδή πολύ λόγος γίνεται για το τι είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση και τι υλοποιεί τελικά και αν αυτά που έλεγε τα κάνει ή αν έλεγε ψέματα και δεν κάνει τίποτα από αυτά τα οποία δεσμεύτηκε και λέγαμε κάτι άλλο και είμαστε κάποιοι άλλοι πια, θα μου επιτρέψετε να μετενθυμίσω τα εξής. Αυτή η κυβέρνηση είχε πει ότι θα προσπαθήσει να κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, να ανατάξει την οικονομία και να αντιμετωπίσει τις ακραίες επιπτώσεις της κρίσης. Την μεγάλη δηλαδή ανθρωπιστική κρίση που σάρωσε την ελληνική κοινωνία την περίοδο 2010 με 2014, αλλά και την ανεργία η οποία έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη. Δεύτερον, να παρέμβει στις εργασιακές σχέσεις όσο είναι δυνατόν, με όσο χώρο διαθέτει, δεδομένης της Επιτροπίας, προς όφελος των εργαζομένων, να ενισχύσει ουσιωδώς την θέση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Τρίτον, με το βλέμμα στο μέλλον, γιατί όπως είπα δεν είναι μόνο στην κρίση, αλλά είναι μια κυβέρνηση η οποία επιδιώκει να είναι κυβέρνηση και μετά την έξοδο μας από τα μνημόνια, με το βλέμμα λοιπόν στο μέλλον να διαμορφώσει προϋποθέσεις, να στήσει τα θεμέλια του κοινωνικού κράτους που παραδοσιακά εξέλιπαν από αυτόν τον τόπο. Δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, κοινωνική προστασία. Πρόνοια δηλαδή και κοινωνική ασφάλιση. Και νομίζω ότι σε κάθε έναν από αυτούς τους στόχους, τους τρεις, ανταποκρινόμαστε όλο ένα και περισσότερο. Θα προσπαθήσω να αποδείξω αυτό που είπα, προφανώς επικεντρώνοντας στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας και του Χαρτοφυλακή μου, αλλά παρόμοιες προσπάθειες, να ξέρετε, γίνονται και στα υπόλοιπα και στους υπόλοιπους τομείς, όπως στην υγεία και στην παιδεία. Σε σχέση με την οικονομία, δεν χρειάζεται να μπω σε πολλούς αριθμούς. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία φάση που η οικονομία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, δυναμικής ανάκαμψης. Φαίνεται ότι θα έχουμε μία ανάπτυξη γύρω στο 2%. Σημαντικά είναι τα νούμερα και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, τις ξένες άμεσες επενδύσεις, σημαντικότερο νομίζω όλων ο δείκτης της ανεργίας αυτή τη στιγμή, που παρότι εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλός, στο 21%, είναι πάντως αρκετά πιο κάτω, 5 ποσοστιαίες μονάδες από εκεί που παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση το Γενάρη του 2015 και 6,5 μονάδες κάτω από εκείνο το φοβερό ποσοστό του 27,8% που ήταν περίπου το καλοκαίρι του 2014. Παράλληλα, αντιμετώπιση των ραγδαίων επιπτώσεων που είχε η κρίση στην ελληνική κοινωνία. Η πρώτη, και γιατί θεωρώ ότι και σε αυτό το στόχο ανταποκρινόμαστε αρκετά, η πρώτη δέσμευση που είχε αναλάβει αυτή η κυβέρνηση, η δέσμευση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι την πρώτη της απάντηση με τον πρώτο νόμο που έφερε στη Βουλή. Το νόμο που θεσμοθέτησε ένα πλέγμα μέτρων για την κάλυψη των πιεστικών αναγκών περίπου 400.000 συνανθρώπων μας,
προπληρωμένες κάρτες σίτησης, επιδότηση ενοικίου, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα και πολλές τέτοιες παρεμβάσεις τεράστιας σημασίας, κοινωνικής ανακούφισης, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μετατραπεί σε ένα πρόγραμμα, σε ένα θεσμό, ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας τεράστιας σημασίας για περίπου 700.000 αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση, δεν υπήρχε πριν, είναι πλέον θεσμικό στοιχείο του κράτους, του κοινωνικού και υλοποιείται σε συνθήκες στενής δημοσιονομικής πειθαρχίας και αυστηρής εποπτείας. Σε σχέση με την καταπολέμηση της ανεργίας, είναι σημαντικό να μην εκλαμβάνει κανείς αυτή την πτώση του δείκτη της ανεργίας ως ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι προφανώς συνέπεια της στροφής και του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στην οικονομία, είναι όμως και αποτέλεσμα παρεμβάσεων οι οποίες δεν πρέπει να θεωρούνται αυτονόητες. Τα προγράμματα εργασίας που υλοποιούνται από αυτή την κυβέρνηση και ανταποκρίνονται σε ένα μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που πριν δεν υπήρχε, αλλά νομίζω πως είναι και αποτέλεσμα και της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στους χώρους δουλειάς πια για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας. Τα τελευταία 2,5 χρόνια από το Υπουργείο Εργασίας στα προγράμματα που εκπονήθηκαν βρήκαν δουλειά, μάλλον καλύφθηκαν περισσότεροι από 200.000 άνεργοι, ενώ 130.000 από αυτούς βρήκαν μια δουλειά και την επόμενη μέρα και νομίζω ότι αυτό το σημείο, το στοιχείο είναι αρκετά σημαντικό. Ο δεύτερος στόχος, όπως προανέφερα, ήταν η παρέμβαση στις ίδιες τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των εργαζομένων, για την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους, για την διεύρυνση της προστασίας τους. Πώς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο στόχο αυτό. Πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή ένας νόμος, πριν από 1,5 μήνα περίπου, ο πρώτος αμυγός προστατευτικός νόμος για την εργασία εδώ και πολλά χρόνια που ήρθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που ενισχύει ουσιοδός τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντι στην απλήρωτη, την υποδηλωμένη και την αδήλωτη εργασία. Μια σειρά από ρυθμίσεις που μπορεί να φαίνονται τεχνικές, όμως στην πραγματικότητα έχουν ιστορίες δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων από πίσω τους, οι οποίοι δούλεψαν υπεροριακά και δεν αμύφθηκαν, δούλεψαν υπεροριακά και δεν δηλώθηκαν τις υπερορίες τους και δεν πληρώθηκαν τις υπερορίες τους, ή που δούλεψαν και δεν αμύφθηκαν καθόλου και τώρα τους δίνονται μια σειρά από εργαλεία για να μπορέσουν να πάρουν τα δεδουλευμένα τους, που δουλεύουν στα οικοδομικά έργα και δεν ασφαλίζονται και από εδώ και στο εξής θα ασφαλίζονται, και μια σειρά από τέτοιες ρυθμίσεις που η αξιωματική αντιπολίτευση εκείνες τις μέρες στη Βουλή νόμισε ότι μπορούσε να τις υποβαθμίσει μιλώντας για, καλάθια του Πρωθυπουργού επικοινωνιακά εν ώψη ΔΕΘ κτλ. Στην πραγματικότητα όμως υποχρεώθηκε να τις ψηφίσει, διότι δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να δικαιολογήσει όταν θα έβγαινε έξω γιατί δεν ψήφισε αυτές τις ρυθμίσεις. Νομίζω ότι αυτός ο νόμος έχει ιδιαίτερη αξία και συμβολικά, διότι δείχνουμε ότι αυτή τη στιγμή που αρχίζει η οικονομία και παίρνει τα πάνω της, για μας η πρώτη στόχευση ήταν η παρέμβαση στα εργασιακά. Έχει αξία γιατί δεν ήταν εύκολο να περάσει ένας τέτοιος νόμος από τις συμπληγάδες των δανειστών. Καθόλου εύκολο, καθόλου αυτονόητο. Έχει αξία γιατί θα λύσει προβλήματα που απασχολούν τις ζωές δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων και ήδη, αν έχουμε καλά αντανακλαστικά και έχουμε κάποια επαφή με τον κόσμο της εργασίας, τα μηνύματα που μας μεταφέρονται είναι θετικά. Δηλαδή, μας λένε άνθρωποι ότι σε μεγάλες επιχειρήσεις ότι η εταιρεία τους είπε 5 ώρα να φύγετε όλοι γιατί θα έρθει το ΣΕΠΕ και μετά θα πληρώνω και δεν ξέρω τι. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί πια, αρχίζει και διαμορφώνεται, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής και να μην λέω μεγάλα λόγια, μια κουλτούρα που νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί να αλλάξει λίγο την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Πέρα από το νόμο, αναφέρθηκα ήδη στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχουμε ενισχύσει ουσιοδώς. Ένα σώμα το οποίο είχε απαξιωθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, νομίζω σκόπιμα, συνειδητά, και που βοήθησε να καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, της ασυδοσίας της εργοδοτικής. Το ενισχύουμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με προσωπικό, με πληροφοριακά εργαλεία, με ένα πολύ σημαντικό κονδύλιο από τα ΕΣΠΑ της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνονται πιλωτικοί έλεγχοι, για να υπάρχουν συμβουλές, υπηρεσίες συμβουλών προς τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους κτλ. Ούτε αυτό θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο.
αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι βέβαιο ότι υπήρχαν και πριν από εμάς, αλλά δεν επιλέγονταν να χρησιμοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αρχίζουν και φαίνονται σιγά σιγά, βλέπετε ότι είμαι αρκετά μετρημένη στις εκφράσεις μου, γιατί έχω μια εικόνα πώς είναι η αγορά εργασίας, αλλά νομίζω πως σιγά σιγά αρχίζουν και φαίνονται κάποια αποτελέσματα. Ήδη η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας από το 19 και κάτι της 100 που ήταν το 2014, το 2016 είναι στο 13%, δεν έχουμε ακόμη τα στοιχεία του 17, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η πτωτική τάση. Και νομίζω ότι ένα άλλο στοιχείο έτσι που αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων είναι ότι χάρη στις παρεμβάσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας τα τελευταία 2 χρόνια έχουν καταβληθεί περίπου 25 εκατομμύρια σε δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων, που είναι τα δεδουλευμένα τους, τα δικαιούνται, αλλά που χάρη στην παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αυτά καταβλήθηκαν, ενώ υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν καταβληθεί. Για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία θα μπορούσα να πω δύο κουβέντες στη συζήτηση για να μην το ανοίξω πάρα πολύ εδώ. Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να παρέμβουμε στην αγορά εργασίας και που επίσης δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητος, τον υπενήθηκα πριν, αφορά την κατεύθυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε με στόχο την ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων. Σε λίγες μέρες ξεκινά να υλοποιείται το πρόγραμμα για να μετατραπεί το μπλοκάκι σε μισθωτό. Νομίζω πως είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου να μετατραπεί αυτός που συνήθως εμφανίζεται ψευδός ως αυταπασχολούμενος, ως μπλοκάκιας δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύει ως εξαρτημένη εργασία. Δίνουμε το κίνητρο για να μετατραπεί η ψευδής αυταπασχόληση σε αυτό που πράγματι είναι, την μισθωτή εργασία. Ένα σημαντικό πρόγραμμα άνω των 100 εκατομμυρίων που θα καλύψει περισσότερους από 40.000 εργαζόμενους με μπλοκάκι. Πολύ σημαντικό επίσης ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στον επόμενο μήνα, θέλω να πιστεύω, το πρόγραμμα με το οποίο θα ενισχυθούν οι νέοι άνθρωποι για να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση και θα επιδοτηθεί η πρώτη πρόσληψη μισθωτού. Δηλαδή για κάθε νέο άνθρωπο που ξεκινά τη δική του δουλειά, είναι αυταπασχολούμενος και θέλει να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα, επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές για την πρόσληψη του πρώτου μισθωτού στην επιχείρηση. Επίσης, ένα πρόγραμμα άνω των 100 εκατομμυρίων. Μιλάμε για κονδύλια που υπήρχαν και πριν, και πόσο μάλλον πριν την κρίση, αλλά που συνειδητά οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέλεγαν προφανώς να τα στρέψουν σε διαφορετική κατεύθυνση. Και νομίζω μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, δηλαδή το νόμο, την νομοθεσία, την παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων που δίνουν κίνητρα στην αγορά, θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει ο χάρτης της αγοράς εργασίας. Υπενήθηκα στην αρχή, μάλλον είπα στην αρχή, ότι ο τρίτος στόχος αυτής της κυβέρνησης, προσπαθώντας να σας πείσω, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, ότι αυτή η κυβέρνηση σε γενικές γραμμές ανταποκρίνεται σε αυτά που είχε δεσμευτεί και όσο περνάει ο καιρός ανταποκρίνεται όλο ένα και περισσότερο. Ο τρίτος στόχος ήταν η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για το μέλλον, για να υπάρχει αυτό που λένε κοινωνικό κράτος που μέχρι χτες παραδοσιακά εξέλιπε από την χώρα μας. Και εδώ είναι προφανώς η τεράστια σημασία παρέμβαση που γίνεται στον τομέα της υγείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η επίσης πολύ σημαντική παρέμβαση που γίνεται για το δημόσιο σύστημα παιδείας και η πολύ σημαντική, νομίζω, παρέμβαση που γίνεται στην κοινωνική προστασία, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση. Είπα ήδη για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, γίνονται και πολλά άλλα πράγματα που αλλάζουν το χάρτη συνολικά της κοινωνικής προστασίας στη χώρα. Έχουν φτιαχτεί, αυτή τη στιγμή στείνονται 250 κέντρα κοινότητα σε όλη τη χώρα, που αλλάζουν συνολικά την επαφή του πολίτη με το κράτος σε ό,τι αφορά τις αυτό που ονομάζουμε προνοιακές παροχές, που μέχρι χθες κυριαρχούσαν οι πελατειακές σχέσεις αποκλειστικά και ο μόνος τρόπος για να εξυπηρετηθεί ένας πολίτης ήταν μέσα από τον τοπικό βουλευτή, ο οποίος θα του έκανε ουσφέτια για να μπορέσει να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει στη ζωή του. Όλα αυτά πια αποκαθίστανται με έναν τρόπο που αποκαθιστά την αξιοπρέπεια στην επαφή των πολιτών με το κράτος. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω δύο λόγια για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, γιατί νομίζω ότι γίνεται μια απίστευτη προσπάθεια απαξίωσης
του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μέσα από τη διασπορά εντελώς ψευδών ειδήσεων για τον ενίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, που νομίζω ότι δεν έχει κανένα άλλο σκοπό από το να μην έχει το δημόσιο σύστημα την αξιοπιστία που του αντιστοιχεί και να στραφούν, να στρέφεται ο κόσμος ολένα και περισσότερο προς την ιδιωτική ασφάλιση. Ας το βάλω. Όταν ξεκίνησε ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μας παραδόθηκε μετά από 11 διαδοχικές περικοπές συντάξεων με ένα έλλειμμα 1.180 εκατομμύρια. Μετά από 11 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων, μας παρέδωσαν το σύστημα με 1.180 εκατομμύρια έλλειμμα. Και στα συρτάρια μας 380.000 εκκρεμότητες σε συνταξιοδοτικές παροχές. 380.000 απλήρωτες συντάξεις. Αυτή ήταν η εικόνα του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπως μας παραδόθηκε. Αυτή τη στιγμή ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, μέσα σε λίγους μήνες λειτουργίας, έχει πλεόνασμα, είναι πλεονασματικός, έχει καλύψει το έλλειμμά του. Αυτό το 1 δις το έχει καλύψει και αυτή τη στιγμή εμφανίζει ένα σημαντικό πλεόνασμα, με το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών και το 90% των αγροτών να πληρώνουν λιγότερα στις εισφορές τους, και αυτό δεν είναι ασήμαντο. Πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα, κλείνουμε πληγές του παρελθόντος, βάζουμε τάξεις στο σύστημα, ενοποιούμε Μητρώα, και νομίζω ότι αυτό που στείνεται αυτή τη στιγμή στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να εμφανίζει στην πρώτη φάση της λειτουργίας του, είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ενοχικά παρά μόνο θετικά. Νομίζω ότι αυτό που στείνεται αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία. Για πρώτη φορά έχουμε ένα ενιαίο Μητρώο για όλους τους ασφαλισμένους. Όταν ξεκινήσαμε την ενοποίηση, να σας πω ότι εμφανίστηκαν περίπου 28 εκατομμύρια εγγραφές. Διανοήστε το μπάχαλο που επικρατούσε, δηλαδή πόσοι είναι οι ασφαλισμένοι αυτής της χώρας για να υπάρχουν 28 εκατομμύρια εγγραφές, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα πια έχουν μπει σε μία τάξη και εκστείνεται ένα σύστημα το οποίο είναι λειτουργικό, και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ίσως απόδειξη αυτού ότι ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης εμφανίζει πια και ένα σημαντικό πλεόνασμα που μας δίνει την δυνατότητα και την ευελιξία σιγά σιγά να κάνουμε και διορθωτικές κινήσεις εκεί που μπορούμε και να έχουμε μία πίστη ότι αυτό το σύστημα πια είναι σε γερά θεμέλια και θα μείνει για το μέλλον. Φίλες και φίλοι, είναι σαφές ότι η ελληνική οικονομία είναι σε μια φάση ανάκαμψης. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά να γίνουν ακόμη, προκειμένου αυτά που εμφανίζονται στους δείκτες να περάσουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμη χάσμα σημαντικό, το οποίο πρέπει να γεφυρώσουμε. Για να μην ξαναζήσουμε αυτό το σύνθημα που λέγαμε κάποτε, οι αριθμοί να ευημερούν και οι άνθρωποι να υποφέρουν. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, που κάνουμε και αυτές τις συζητήσεις στα αναπτυξιακά συνέδρια, για να διαμορφώσουμε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο που θα εξασφαλίζει προστασία στην εργασία και κοινωνική συνοχή μέσα από δομές λειτουργικές του κοινωνικού κράτους. Είναι όμως όλο αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση, είναι κατά τη γνώμη μου και ένα ζήτημα δημοκρατίας. Και είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας διότι αυτό που ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία ή που το ξεχνά μέσα στο άγχος της, σε αυτό το ρεβανσισμό που έτσι επιδεικνύει προς την ελληνική κυβέρνηση αλλά κυρίως προς την ελληνική κοινωνία, είναι ότι όσο οι προοδευτικές δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο αλλά και στην Ευρώπη δεν αρθρώνουν μια εναλλακτική πρόταση για έξοδο από την κρίση, δεν αρθρώνουν ένα εναλλακτικό σχέδιο, το χώρο αυτό, αυτό το κενό, θα το καλύπτουν οι ακροδεξιές δυνάμεις και οι ρατσιστικές δυνάμεις. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει πια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσο προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορούν να εκφράσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια που έχει σωρευτεί απέναντι στις πολιτικές της νεοφιλελεύθερης, στις πολιτικές της λιτότητας, όσο δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτή η σωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια που πρέπει να εκφραστεί με έναν προοδευτικό τρόπο, τόσο αυτό το κενό το καλύπτουν οι ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις. Το είδαμε να συμβαίνει και στη Γερμανία, το είδαμε να συμβαίνει και στην Αυστρία. Γι' αυτό αυτή η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
τεράστια σημασία, γιατί είναι μια προσπάθεια που είναι πρωτίστως ζήτημα δημοκρατίας και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη, και γι' αυτό νομίζω έχει ιστορικά χαρακτηριστικά. Είναι μια μάχη που πρέπει να συνεχίσουμε να τη δίνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.